Επιλέγω σήμερα να μιλήσουμε για, ή όχι για, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γιατί έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκυριακό το 44ο Ράλι Κρήτης που διοργανώνεται από τον Αθλητικό Όμιλο Κρήτης. Τον πρόεδρο του καλημερίζω, κύριο Μιχάλη Πουλάκη. Τι κάνετε, κύριε Πουλάκη? Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς, στους ακροατές σας. Είμαστε μια χαρά. Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε το 40ο Ράλι Κρήτης. Για πάμε να δώσουμε δύο στοιχεία και για τους λάτρεις του αυτοκινήτου και για εκείνους που θα ήθελαν να δουν, να μάθουν περισσότερα πράγματα, να δουν από κοντά και να έχουν από κοντά αυτή την εμπειρία. Ένας διήμερος αγώνας, ο οποίος θα διεξαχθεί σε ποιες ακριβώς περιοχές? Ο αγώνας είναι διήμερος, όπως είπα, θα διεξαχθεί στην περιοχή Αυγενική Αγία Βαρβάρα και στην περιοχή του Πρινιά. Θα είναι δηλαδή ένας νοητός κύκλος του αγώνα, ο οποίος θα είναι διήμερος. Να μπορέσουμε να πούμε λίγο το πρόγραμμα? Βεβαιότατα. Ωραία. Από σήμερα ξεκινάει η διοργάνωση όλη, με τον τεχνικό έλεγχο που θα διεξαχθεί στην Μιλτιάδη Καράτζη, που μπορεί ο κόσμος να έρθει να δει τα αυτοκίνητα από κοντά, περνώντας τεχνικό και διοικητικό έλεγχο. Από τις 4 μέχρι τις 7 απόψε στις εγκαταστάσεις της ΣΥΤΑ και ΚΑΕΒΕ, είναι και ο μεγάλος χορηγός του αγώνα, από τις 4 έως τις 7. Και αύριο το πρωί από τις 9 έως τις 12 θα γίνεται τεχνικό και διοικητικό έλεγχο των αυτοκινήτων. Το μεσημέρι αύριο 3 η ώρα, ράμπα εκκίνησης στο ΕΑΚΙ, στο παραλιακό δρόμο δίπλα από το Παγκρίτιο Στάδιο. Ναι, εκεί θα λειτουργεί και η γραμματεία του αγώνα. Αυτό είναι, για αύριο Σάββατο 21 του μήνα και 22 του μήνα. 21 θα γίνει η κίνηση λοιπόν στο ΕΑΚΙ 3 η ώρα το μεσημέρι. Το πρώτο αυτοκίνητο θα κάνει δύο ειδικές διαδρομές στην περιοχή Αυγενική Αγία Βαρβάρα. Ναι. 15 και 33 περνάει το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο τη διαδρομή αυτή. Ναι. Αύριο το απόγευμα αυτό. Ναι. Μια μισή ώρα πριν οι δρόμοι είναι κλειστοί σε αυτό το κομμάτι για τους θεατές. Μια μισή ώρα πριν. Ναι. Και για τους πολίτες που θέλουν να κατευθυνθούν, ας πούμε, προς τον Άγιο Θωμά από τον παλιό δρόμο, γιατί υπάρχει ο καινούριος που μπορούν να πάνε οι άνθρωποι, θα είναι κλειστός. Για θεατές, μέχρι το τέλος. Μια μισή ώρα πριν. Μισό λεπτό. Μέχρι το τέλος των διαδρομών, έτσι. Ναι, τελειώνουν γύρω στις 5, επιστρέφουν τα μάξια στο ΕΑΚΙ. Οπότε είναι ελεύθερος ξανά ο δρόμος, ο παλιός, ξαναλέω, από Αυγενική προς Άγιο Θωμά και Αγία Βαρβάρα. Είναι τα μέτρα ασφαλείας τα οποία λαμβάνονται με την δική σας την εισήγηση, δηλαδή του αθλητικού ομίλου, και προς την αστυνομική διεύθυνση, και έτσι λαμβάνονται και τα μέτρα για να γνωρίζει ο κόσμος. Λοιπόν, μια μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα αύριο, δηλαδή αύριο Σάββατο, από Αυγενική και πάνω, τρεις από τη μία και μισή δηλαδή περίπου, ο δρόμος θα είναι κλειστός από Αυγενική. Σωστά. Και πάνω επιμένω, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν στο Βενεράτο, που είναι πριν από την Αυγενική και είναι κοντά, να μην υπάρξει θέμα. Όχι, δεν υπάρχει κανένα θέμα, είμαστε έξω τελείως από την Αυγενική, μπαίνουμε στο παλιό, στον παλιό δρόμο μάλιστα, που οδηγεί στην Αγία Βαρβάρα. Okay. Λοιπόν, Πρινιάς και γύρω-γύρω από τον παλιό δρόμο. Το ίδιο και την Κυριακή, μια μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, και τις ειδικές διαδρομές Κεράσια και Αγία Βαρβάρα, και εκεί θα υπάρχουν τα μέτρα. Τα μέτρα ασφαλείας θα ισχύουν και την Κυριακή, αλλά σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, 10:30 που περνάει το πρώτο αυτοκίνητο από τη διαδρομή Κεράσια Πρινιά, μια μισή ώρα πριν πάλι κλείνει ο δρόμος και θα είναι κλειστός έως τις 3 το μεσημέρι, 3:30, που θα τελειώσουν τα περάσματα από αυτή τη διαδρομή. Ωραία, για να γνωρίζει. Και μετά, 11 και 10, ναι, μπαίνει το πρώτο αυτοκίνητο από τη διασταύρωση για Καγκάλες, τον παλιό δρόμο, τους Σανεγύρους που λέμε, έως τη διασταύρωση που μπαίνει για Μούλια στην Αγία Βαρβάρα. Αλλά δεν κλείνει κανένα χωριό. Να συμπληρώσουμε, κυρία Δουλγεράκη, ότι έχουν βγει ανακοινώσεις, έχουν τυχοκολληθεί στα χωριά, σε στήλους, σε καφενεία, έχουν μπει αφήσεις, είναι ενήμεροι οι πολίτες, και εκτός αυτού μας γνωρίζουν, το κάνουμε εκεί σχεδόν κάθε χρόνο τώρα τον αγώνα, και έχουμε και την υποστήριξή τους.
Μάλιστα. Υπάρχουν φύλακες δικοί μας, υπάρχουν φύλακες security, υπάρχουν κριτές δικοί μας, υπάρχει τροχέα, υπάρχουν σαμαρίτες. Στα μέτρα ασφαλείας δεν κάνουμε καμία έκπτωση σαν σωματείο. Και από την άλλη δεν κάνει να ξεχνάμε ότι όταν γίνεται μια τέτοια διοργάνωση σε τέτοιες περιοχές, ότι υπάρχει και μια παραπάνω τονωτική ένεση για τον κόσμο, οικονομική ένεση για τον κόσμο, ο οποίος θα θέλει να παρακολουθήσει, να δει από κοντά τους διαγωνιζόμενους, να δει αυτές τις διαδρομές. Είναι νομίζω 32 οι διαγωνιζόμενοι. Είναι 32, οι συμμετέχοντες είναι καλύτερα. Από όλη την Ελλάδα, γιατί είναι ο τελικός πανελληνίου πρωταθλήματος. Εδώ έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εμείς τον τελικό στην Κρήτη, οπότε θα δοθούν πολύ δυνατές μάχες στο βουνό και όποιος ανέβει θα αποζημιωθεί. Μάλιστα. Και για τους θεατές ωστόσο και εκείνους οι οποίοι θα θέλουν να δουν από κοντά αυτή την διοργάνωση, τους λάτρεις του αυτοκινήτου, θα πρέπει να πούμε ότι και για αυτούς υπάρχουν εκείνοι οι περιορισμοί που λέει ότι θα πρέπει να βρίσκονται σε σωστά σημεία, έτσι ώστε να μην παζαρεύεται η δική τους η ασφάλεια, που δεν παζαρεύεται ούτως ή άλλως από την διοργάνωση. Εξυπακούεται αυτό, κυρία Δουλγεράκη. Υπάρχουν άνθρωποι της οργάνωσης, επαναλαμβάνω, σε όλες τις διαδρομές, σε όλα τα επικίνδυνα σημεία. Έχουν μπει κορδέλες που οριοθετούν το πού μπορεί να μπει ο θεατής, με ταμπέλες μεγάλες που γράφουν no go και δείχνουν άνθρωπο με χι ότι απαγορεύεται να περάσει από εκεί ή να σταθεί εκεί. Το αυτό που θέλω να ζητήσω είναι θερμή παράκληση. Όλοι οι θεατές, γιατί θα είναι πολλοί, είναι ένθερμο το κοινό στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, να υπακούν στις οδηγίες που τους δίνουν οι άνθρωποι της οργάνωσης, φορούν τα διακριτικά γυλαίκα και φαίνονται ποιοι είναι, οι άνθρωποι της εταιρείας security, η τροχέα, η αστυνομία, η πυροσβεστική. Όπου τους λένε, το λένε για το καλό τους. Δεν διακυβεύουμε την υγεία ή τη σωματική καιρότητα κανενός θεατή και κανενός αγωνιζόμενου. Νομίζω ότι το μήνυμα το δώσατε, κύριε Πουλάκη, για αυτά τα οποία θα συμβούν από αύριο στις συγκεκριμένες περιοχές στο πλαίσιο αυτού του 44ου Ράλι Κρήτης. Λοιπόν, τις πληροφορίες τις πήραμε. Καλή δύναμη να ευχηθούμε. Καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.